Ο παππούς Δημήτρης δεν πηγαίνει πια στη δουλειά του. Έχει πάρει σύνταξη. Δεν μένει όμως ποτέ έργος. Του αρέσει να μαστορεύει και να περιποιείται τον κήπο του. Βοηθάει καμιά φορά και τη γιαγιά στην κουζίνα και στο συγγύρισμα του σπιτιού. Και στους δύο αρέσει να πηγαίνουν στην εκκλησία, να κάνουν συντροφιά με τους φίλους τους τα βράδια και να περπατούν. Γιατί λέει κάνει καλό στην υγεία. Όμως περισσότερο από όλα αυτά χαίρονται να παίζουν μαζί μας, να μας πηγαίνουν περίπατο, να μας διαβάζουν βιβλία. Του παππού Δημήτρη μάλιστα του αρέσει να μας λέει διάφορες ιστορίες. Και αυτό αρέσει και σε μας πάρα πολύ. Λοιπόν, Χριστούγεννα του παππού Δημήτρη. Παιδιά, σε λίγες μέρες έρχονται τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Οι γονείς μας ζητούσαν τι δώρα θα μας πάρουν. Σίγουρα και ο παππούς Δημήτρης θα μας φέρει και εκείνος κάποιο δώρο, λέει ο Θάνος. Ζήτω, τρελαίνομαι για δώρα, φωνάζει ο Θοδωρής. Συνεννοήθηκα με τους γονείς σας να σας πάρω μια βόλτα. Ο καιρός είναι θαυμάσιος, λέει χαρούμενος ο παππούς. Εγώ θα βάλω το καλό μου φουστάνι που είναι ζεστό, λέει η Μαρία. Πάρε και μια ζεστή ζακέτα, τη συμβουλεύει ο μεγάλος αδελφός. Παππού, αυτή δεν είναι η εποχή για δώρα, ρωτάει ο Θοδωρής. Τι εννοείς πονηρέ, γελάει ο παππούς. Εννοεί ότι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι εποχή που όλοι δίνουν δώρα, λέει σοβαρά ο Θάνος. Δεν είναι κακό να περιμένεις να σου φέρουν δώρα, μόνο που πρέπει να σκεφτείς τι δώρα θα προσφέρεις και εσύ στους άλλους, λέει ο παππούς. Μα παππού, εμείς δεν έχουμε χρήματα να αγοράσουμε δώρα, πετάγεται ο Θάνος, ούτε καν για μένα και για τους γονείς μας, που θα το θέλαμε πάρα πολύ. Τα δώρα δεν είναι μόνο πράγματα που τα αγοράζουμε, είναι πάνω απ' όλα η αγάπη που προσφέρουμε. Ελάτε να βρούμε μαζί τι δώρα μπορούν να βγουν από την αγάπη μας. Αγριολούλουδα για τη μαμά που της αρέσουν, λέει ο Θοδωρής. Να προσπαθήσουμε να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας και με κανέναν άλλον, λέει ο Θάνος. Μια μεγάλη αγκαλιά στους γονείς, στους παππούδες και στις γιαγιάδες, λέει η Μαρία. Να συγχωρούμε τα παιδιά που μας στενοχωρούν, λέει ο Θοδωρής. Να μην γκρινιάζουμε και να μην κλαίω κάθε τόσο, συμπληρώνει η Μαρία. Μπράβο στα παιδιά μου. Όμως ξεχάσαμε αυτόν που γιορτάζουμε. Αυτόν που γεννήθηκε φτωχός και άγνωστος, αλλά μας έφερε το πιο σπουδαίο δώρο που ο Θεός χάρισε στους ανθρώπους. Προπάντως την αγάπη, αλλά και την καλή καρδιά και την ειρήνη. Το Χριστούλη. Αυτόν δεν εννοείς παππού, λένε τα παιδιά. Πολύ καλά το βρήκατε. Τρέξτε τώρα να παίξετε στην παιδική χαρά. Να δω τι μπορείτε να προσφέρετε, τους λέει ο παππούς. Στην ταπεινή Φάτνη, όπου γεννήθηκε ο Χριστός, οι άγγελοι του προσφέρουν τους ύμνους τους. Οι μάγοι τα ακριβά τους δώρα και όλοι εμείς οι άνθρωποι τους χαρίζουμε τη μητέρα που τον γέννησε, την Παναγία. Παππού, θα μας μάθεις να λέμε τα κάλαντα τα Χριστούγεννα και της Πρωτοχρονιάς, λέει ο Θάνος. Καλή ιδέα, Θάνο μου. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων είναι ένας τρόπος να θυμηθούμε και να γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού. Χριστός γεννάται σήμερα στη Βηθλεέμ την πόλη. Οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρε τη φύση όλη. Μέσα στη σπηλιά γεννήθηκε στη Φάτνη των Αλόγων ο βασιλιάς των ουρανών και ποιητής των όλων. Πλήθος αγγέλων ψάλουνε, το δόξα εν υψίστης και τα ουράνια χαίρονται και ολόκληρη η φύση. Και φυσικά μην ξεχάσετε να πάρετε τα όργανα που θα συνοδεύουν το τραγούδι σας, το τύμπανο, τη φλογέρα και το τρίγωνο. Όλη η οικογένεια φωνάζει και του χρόνου.